2021 δεν υπάρχει περίπτωση να το ξεχάσουν ποτέ. Και η Όλγα και ο Στυλιανός, γιατί όχι μόνο συμμετείχαν στον μεγαλύτερο διαγωνισμό μόδας και ομορφιάς, το GNTM του Star, αλλά βρήκε ο ένας τον άλλον. Βρήκε ο ένας το έρωτας του άλλου, ήρθαν να γίνουν ένα και ήρθαν και εδώ και στο breakfast για να μας τα πούνε όλα πώς ξεκίνησε όλο αυτό η Όλγα και ο Στυλιανός. Βλέποντάς σας, είναι, επειδή σε έχουμε αρκετές φορές φιλοξενήσει και να μας μιλάς για τον ερωτά σου για την Όλγα όταν ήταν στο σπίτι, είναι σαν, αισθάνομαι σαν να πεις να την πήρες και να την έφερες. Από το σπίτι. Κατευθείαν από το σπίτι. Τέλους μαζί. Καλή χρονιά. Και ξέρετε τι λένε, όταν σταυρώνουν τα χέρια στη χαιρετούρα, κάποιος παντρεύεται. Βέβαια, σταυρώσαν οι μπουνίτσες τώρα, αλλά δεν έχει σημασία. Όλοι μπορεί να είναι. Πάντως θα έχουμε COVID. Πώς είσαστε, τι κάνετε? Είμαστε πάρα πολύ καλά πλέον. Σας βλέπω και στο Instagram που βάζετε πολύ ωραίες φωτογραφίες, αγκαλιά. Είναι model life όμως, αγκαλιές. Είναι couple goals model. Είναι με πόζα. Να ρωτήσω κάτι. Από τη μέρα που τελείωσε ο τελικός, που βγήκε η Όλγα το παιχνίδι, υπήρξαν περισσότερα από 4 λεπτά που ήσασταν χωριστά. Ας πούμε, στο μπάνιο πάτε παρέα. Πώς το ρυθμίζετε? Για να περάσουν τα 4, τη φωνάζω μέσα. Άρα, μην ρωτήσουμε τις γιορτές πώς τις περάσατε. Φαντάζομαι δεν κατέβηκες Κύπρο στη Λιανή. Ήσασταν εδώ? Όχι, δεν κατέβηκα. Παρεούλα. Θα κατεβούμε σήμερα. Θα πας δηλαδή Κύπρο να γνωρίσεις την άλλη οικογένεια. Νομίζω πρέπει. Ναι, εννοείται. Αν θέλει ο Στυλιανός. Α, μεσά. Θέλετε να μην θέλει? Δεν ξέρω. Παιδιά, είχα πάρα πολύ καιρό να δω τόσο ερωτευμένο ζευγάρι. Ναι, αίρεση. Και έχουν όλη αυτή την ορμή και τη χαρά τη νιώτη. Έχουν όλο αυτό. Λοιπόν, καταρχάς, πώς περνάτε? Ξυπνάτε, η καθημερινότητά σας ποια είναι? Μένετε μαζί? Ναι, μένουμε μαζί. Ξυπνάμε παρέα. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε παρέα. Έχουμε ξεκινήσει και λίγο δουλίτσες, οπότε πάμε ένα στα casting του αλουνού για ψυχολογική υποστήριξη. Πάλι παρέα. Έχουμε μια δουλειά αύριο πάλι μαζί, οπότε εντάξει. Ναι, θα πάμε ένα μικρό ταξιδάκι. Έχει casting, ας πούμε, ο Στυλιανός και πηγαίνεις απ' έξω και τρως νυχιά. Περιμένεις να δεις τι θα γίνει? Απ' έξω. Στα casting, ναι. Ο καθένας πηγαίνει μόνος του, ο άλλος περιμένει κάπου μακριά. Αυτό. Αλλά στέλνει θετικά vibes. Ναι, χωρίζουμε τα επαγγελματικά όσο γίνεται με τα συναισθηματικά. Ρε παιδιά, συγγνώμη, δηλαδή είστε 24 ώρες το 24ωρο μαζί, δεν υπάρχει κάτι το οποίο να το κάνετε μόνοι σας ο καθένας? Ναι. Την τουαλέτα που πάμε πριν. Τέλειο. Ήταν αλήθεια. Δηλαδή, και συγγνώμη, ας πούμε, ξέρω εγώ, του λες τώρα αγάπη μου, πάω τουαλέτα, μην με περιμένεις, δεν θα αργήσω, ξέρω εγώ. Αν μπορείς, αγχώνεται λίγο, αλλά τον ηρεμώ, οπότε εντάξει, θα βρίσκουμε. Άμα δεν αντέξεις, πάρε με τηλέφωνο. Ναι, να ρωτήσω κάτι. Έτσι ήσασταν. Θα ξεκινήσω από την Όλγα, θα μου επιτρέψει τη Λιανέ, από τις κυρίες. Ναι. Έτσι ήσουν πάντα στο συναισθηματικό σου κομμάτι, έτσι τόσο δοτική και 100% πάνω? Καλή ή ο Στυλιανός σου έβγαλε αυτή την πλευρά? Γενικά είμαι σχεσάκιας. Δηλαδή, μ' αρέσει να έχω δεσμό. Αλλά δεν το είχα νιώσει ποτέ τόσο έντονο και να έχω την ανάγκη να είμαι με τον άλλον συνέχεια μαζί. Εντάξει, μην το παίρνεις πάνω σου. Φορδώνεται. Δεν θα πω κάτι παραπάνω γιατί το παίρνει πάνω του. Όχι, εντάξει, πλάκα κάνω. Αλλά ναι, μου κάνει και εμένα πολύ μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή, είμαστε συνέχεια μαζί. Οι και φίλες σου που σε βλέπουν τώρα και που σε ξέρουν πάρα πολλά χρόνια και πιο πολύ από ό,τι σε ξέρει ο Στυλιανός, βλέπουν κάτι διαφορετικό? Σου λένε ότι έχει πάθει, ας πούμε. Έχουν πάθει ένα μικρό σοκ μαζί μου. Μου λένε πρώτη φορά σε βλέπουμε τόσο γλυκούλα. Από εκεί και πέρα όμως, κατευθείαν μόλις είδαν το Στυλιανός στο παιχνίδι, λένε «Α, ο Στυλιανός είναι φτιαγμένος για την Όλγα». Δηλαδή βγήκα και μου λέγανε, ήμασταν σίγουρες όλες, ότι θα καταλήξει το Στυλιανό. Γιατί, τι είναι αυτό που σας ενώνει, τι είναι, δηλαδή, ποια είναι τα χαρακτηριστικά? Ο χαρακτήρας, δηλαδή είναι πάρα πολλά κομμάτια στο χαρακτήρα του που ταιριάζουν πάρα πολύ με τα δικά μου κομμάτια του χαρακτήρα. Οπότε τα έχουμε βρει πολύ καλά. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τι είναι αυτό που λες ότι του βρήκες ή αντίστοιχα εσύ τι τις βρήκες που μπορεί να είναι αυτό που μπορεί να έψαχνε ο καθένας σας ξεχωριστά και να το βρήκατε στον άλλον? Με τρεις λέξεις, ας πούμε, απλά. Πώς θα περιγράφετε το ένα στον άλλον? Σε να τα βρήκα. Όχι, δεν είμαι ευτυχισμένος. Ωραία. Εγώ δεν αρχίζω τραγουδά. Η Rockstar και πολύ ήταν. Ναι. Τα πάντα. Ξυπνάδα, ομορφιά. Τα έχω μπει 100 φορές και χωρίς να είναι η Όλγα εδώ. Οπότε. Έγινε.
αυτή η εξωστρέφεια του να σου δείχνει τόσο έντονα ο σύντροφος ότι σε ποθεί και σε θέλει και είναι κάτι που σου αρέσει? Γενικά με φρίκαρε λίγο όλο αυτό. Όχι στο Στυλιανό, γενικά σαν σκέψη. Αλλά συγκεκριμένα με το Στυλιανό μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, κάθε φορά που μιλάει για μένα, δεν ξέρω, κάτι λουλουδάκι ανθίζουν μέσα μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι μεγάλη μου τιμή και δεν ξέρω. Παρόλα αυτά, πάλι παιδάκι. Όταν ένας φίλος ή μια φίλη ερωτεύονται, αποτραβιούνται από την παρέα και ζουν το δικό τους έρωτα. Αυτό έχει συμβεί με εσάς? Δεν έχετε κάνει back ή παντού μαζί, ακόμα και στους φίλους? Όχι, το έχουμε συνδυάσει. Δηλαδή, έχω γνωρίσει στη Στυλιανό πάρα πολλές φίλες μου, φίλους μου, οπότε βγαίνουμε και παρέα. Εννοείται ότι αυτό που λέγαμε πριν είναι πλάκα, εννοείται. Δηλαδή, και εγώ όταν θέλω να βγω με τις φίλες μου, εννοείται θα βγω με τις φίλες μου και ο Στυλιανός θα κάνει κάτι άλλο αντίστοιχα. Εγώ το πιστεύω. Πόσα τηλέφωνα παίρνεις? Βλέπω για πολύ ζυγιάρι. Είναι ωραίο να έχει ο καθένας το δικό του χρόνο, γιατί πρέπει να, να ξεχωρίσουμε και το ζευγάρι. Έχει και ο καθένας η δικιά του ζωή ταυτόχρονα. Ναι, εδώ σε βάλαμε να κάτσεις λίγο πιο εκεί, στο backstage. Έπαθες ένα αυτό. Θες να μου πεις ότι δεν ζηλεύεις καθόλου όταν βγαίνει μόνη της? Της έχω εμπιστοσύνη. Η σχέση είναι πρώτα απ' όλα εμπιστοσύνη, οπότε ξεκινούμε από εκεί. Αυτό το όλο δέσιμο ξεκίνησε από ένα τάπερ, από ένα φαγητό. Και έχει φτάσει εδώ σήμερα. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Ο έρωτας ξεκινά από το φαγητό. Από το στομάχι. Τελικά είναι στομάχι, έρωτα. Δηλαδή, πώς εξελίχθηκε, ρε παιδί μου, σου φέρνει το φαγητό, στο δίνει και τα λοιπά. Πώς εξελίχθηκε μετά όλο αυτό? Γιατί το ότι σου φέρε φαγητό δεν σημαίνει και κάτι. Μπορεί να είναι και φιλικό. Όχι, αυτό νομίζω που μας έχει ενώσει τόσο πολύ είναι ότι χτίστηκε σιγά-σιγά. Δηλαδή είχε πάρα πολύ καλές βάσεις. Γιατί ξεκινήσαμε σαν φιλαράκια, ήταν το στήριγμά μου, με βοηθούσε και μοντελικά πάρα πολύ. Δηλαδή έχω να λέω ότι αν δεν ήταν ο Στυλιανός εγώ στο παιχνίδι, δεν θα είχα φτάσει σε καμία περίπτωση τόσο μακριά. Υπερβολές. Δεν υπερβολές. Δηλαδή, πραγματικά το στήριζες. Εγώ αναρωτιέμαι τώρα, ας πούμε, πώς είναι να μένετε όλοι μαζί? Γιατί ξέρω ότι στη Λιανέα, αν δεν κάνω λάθος, μένεις με την Όλγα στο σπίτι της και είναι και οι γονείς μαζί, σωστά? Ναι. Πώς είναι, ας πούμε, γιατί συνήθως αργεί λίγο να έρθει αυτό, δηλαδή να γνωρίσουμε τους γονείς, τους συντρόφους μας. Πώς είναι να μένετε όλοι μαζί από την αρχή κιόλας? Πώς σε δέχτηκαν? Ήταν τέλειο. Με δέχτηκαν σαν να είμαι δικός τους. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν όλα τέλεια, λες και ήμουν χρόνια εκεί, οπότε... Η πρώτη φορά που τους συνάντησες, ας πούμε, πώς ήτανε? Λες και τους ξέρω, επειδή ακούγα τόσα πολλά από την Όλγα στο σπίτι, που τους ξέρω χρόνια, οπότε, ναι. Δεν πιστεύω να είσαι ακατάστατος, μαζεύεις λίγο τα πράγματά σου. Ναι, λίγο τα ρούχα. Στους γονείς μέσα. Εγώ αυτό ήθελα να ρωτήσω, να μάθουμε κάποια πράγματα για τη συμβίωση. Δηλαδή, ποιο είναι το κουσούρι, ας πούμε, Όλγα του Στυλιανού που σε ενοχλεί μέσα στο σπίτι και αντίστροφα? Δηλαδή, όλα τέλεια, όλα ιδανικά, είσαστε ερωτευμένοι, αλλά δεν μπορεί. Κάτι δεν θα μπορεί. Υπάρχει. Μπορώ να πω. Ναι, πες. Μπορώ να πω. Ωραία, το κουσούρι του Στυλιανού είναι ότι υπάρχει αυτή η κλασική καρέκλα στο δωμάτιο που σιγά σιγά γίνεται πυργάκι με ρούχα και δεν ξέρω, έχει φτιάξει το Everest μέσα στο δωμάτιο. Σαν να το ξέρω ένα πράγμα. Αλλά ναι, πραγματικά. Μαζεύω, όταν φτάσω σε ένα συγκεκριμένο μέτρο. Ναι, όταν φτάσουν περίπου στα 2000 μέτρα στο μέτρο, όταν χάνεται το οξυγόνο σιγά σιγά, μετά τα μαζεύει. Και αυτά, ας πούμε, θα τα μαζέψει μαμά μετά? Όχι, όχι, όλα εμείς. Δηλαδή έχουμε το δικό μας χώρο, εννοείται, μέχρι να βρούμε δικό μας σπίτι. Ουσιαστικά... Ψάχνουμε. Ναι, ψάχνουμε. Αλλά δεν είναι ότι... Δηλαδή εμείς μαγειρεύουμε, εμείς κάνουμε τις ζωές μας και οι γονείς μου κάνουν τις ζωές τους. Δεν είναι ότι... Δηλαδή, συγγνώμη, σχέσεστε να επισημοποιήσετε τη σχέση σας. Δηλαδή να βρείτε ένα σπίτι και να το... Α, ναι, εννοείται, ναι, ψάχνουμε. Απλά είναι λίγο δύσκολες εποχές. Ελπίζουμε να βρούμε. Όταν έμεινες πρώτο βράδυ στο σπίτι της Όλγας και μπαίνεις στο δωμάτιό της, τι είδες? Δεν θα σου πω πώς αισθάνθηκες. Ήταν κοριτσίστικο, ήταν διαφορετικό, ήταν ένα απλό δωμάτιο ή είχε γαφίσες πουθενά και λες τώρα τι γίνεται εδώ μέσα? Για να μην ειλικρινείς, μόλις μπήκα στο δωμάτιο απλά βλέπα την Όλγα. Ναι, είναι ένα τέλειο δωμάτιο, μια χαρά είναι, δεν είχε κάτι το... Αν είχε αφήσεις πουθενά... Έχει μια αφήσα της La La Land που λατρεύει πάρα πολύ αυτή την ταινία. Αχ, σου αρέσει το La La Land και εμένα. Και εμένα. Να σε ρωτήσω κάτι, είπε πριν η Όλγα ότι στην αρχή βρεθήκατε στο παιχνίδι μέσα και ήταν φίλοι. Εγώ πιστεύω ότι εξ αρχής ήταν αρχικός στόχος αυτός. Από τον Στυλιανό δηλαδή σίγουρα. Όχι, ειδικά εγώ όταν μπήκα στο παιχνίδι, θυμάμαι όταν το είχα πει και σε φίλους μου, παιδιά, εγώ ήρθα στο παιχνίδι, δεν έχει ερώτες, δεν έχει τέτοια. Εκεί μετά μόλις είδα την Όλγα, απλά... Μόλις την είδες όμως. Ναι, όταν την είδα πολύ ωραία και τα λοιπά, αλλά δεν μιλήσαμε σχεδόν καθόλου στην αρχή, δεν είχαμε μιλήσει.
Τη είχα δώσει το φαγητό, ούτε καν συστηθήκαμε, έφυγα. Ευλογήσω αυτό. Όταν εκείνη νόμιζε ότι είσαστε και μιλάτε στο παιχνίδι σαν φίλοι. Εσύ ήσουν σε αυτό το mood. Δεν νομίζω. Ναι, από το bootcamp όμως ανταλλάξαμε λίγο βλέμματα, νομίζω. Α, που το έχει πει και η ίδια. Τι καλά φτάσαμε όμως, ε! Ένα βίντεο δρόμος. Να θυμηθούμε πώς ξεκίνησε αυτός ο μεγάλος έρωτας. Να δούμε όλες αυτές τις στιγμές, γιατί εντάξει, μας το κρύβατε, αλλά είχαμε τσιμπήσει κάποιες στιγμές που λέγαμε εδώ κάτι τρέχει. Πάμε να τα θυμηθούμε όλα αυτά. Για πάμε. Τρεις καλύτερες φωτογραφίες, ρε φίλε! Τι έκανε? Δεν ξέρω πώς την έχει δει ο Στυλιανός. Αν είναι έτσι με όλες τις κοπέλες ή αν είναι συγκεκριμένα με την Όλγα. Γιώνα, χάρηκε πάρα πολύ που ήρθε ο Θάνος. Όλοι χαρήκαμε. Επόμενη ερώτηση. Γιατί, τι επίθεση ήταν αυτή? Δεν ήταν επίθεση. Τι ήταν? Αστείο. Με το κεφάλι. Πού είναι? Τι άλογο είναι αυτό? Ωραία. Τι έφαγε? Και εγώ άνοιγμα άλογο. Ωραίο, κράτα το. Ωραία. Πώς σου φάνηκε το σετ της Όλγας? Ωραία, θα δυσκολευτεί η Σμήνη. Αυτό είναι μόνο επιτυχία. Να πεις συγχαρητήρια στην Όλγα, στο κόρη της. Υπάρχουν ζευγάρια στο σπίτι? Υπάρχουν. Υπάρχουν ζευγάρια στο σπίτι, είπα αλήθεια. Απάντησες, νομίζω. Έχεις το θάρρος να δώσεις ένα φιλάκι στη συμπαίκτρα που κάθεται στα αριστερά σου? Θαραλέω, παιδί. Μα πώς το θαραλέως? Πάρα πολύ θαραλέως. Εσύ έχεις το θάρρος? Έχω. Να δώσεις ένα φιλάκι στη συμπαίκτη σου που κάθεται στα δεξιά σου? Στα δεξιά μου? Ναι. Έλα. Να πω λέω. Μάλιστα. Αυτά. Πέφτερα. Τι γράφει? Ρε, ήταν αστείο, δεν έγραφε. Δεν μας έγραφε. Δεν έγραφε, ρε γύρω. Γιατί κλαίει, θες να κλάψει? Όχι. Α, γιατί έκανες έτσι τα μάτια σου και λέω, κοίτα να δεις. Πώς σας φαίνεται τώρα που τα βλέπετε όλα αυτά και θυμάστε έτσι τα παλιά και πώς ξεκίνησε η ιστορία σας? Πλάκα είχε. Εν τω μεταξύ, το αστείο είναι ότι εμείς αυτές τις στιγμές που είδαμε αυτή τη στιγμή, στα backstage όταν κλείνανε οι κάμερες, λέγαμε πρέπει να προσέχουμε, νομίζω ότι φάνηκε τίποτα. Δεν νομίζω να φάνηκε κάτι και πραγματικά τα βλέπουμε και είμαστε σε βασί. Εντάξει. Ήμασταν τελείως χαζί που νομίζαμε ότι. Δώστε μας λίγο το παρασκήνιο της σχέσης. Δηλαδή, πώς αποφασίσατε ότι θα το κρατήσετε κρυφό και ότι δεν θέλετε να το μάθει κανείς? Τι είπατε στους συμπαίκτες σας? Γιατί από ό,τι καταλάβαμε, το ξέραν όλοι μέσα στο σπίτι, αλλά τους είχατε πει να μην το δημοσιοποιήσουν, σωστά? Ναι, ήταν ακόμη ένας λόγος να μας επηρεάσει στο παιχνίδι, νομίζω, και να ακούσουμε διάφορες γνώμες από τους άλλους. Οπότε το προσπαθεί να το κρατήσουμε όσο πιο κρυφό γίνεται. Εγώ αναρωτιέμαι, ας πούμε, και εκείνη τη στιγμή, γιατί όταν είσαι πάρα πολύ ερωτευμένος, είναι πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό να το πνίξεις, να το κάνεις στην άκρη. Οπότε, πώς ήταν, ας πούμε, να είστε ερωτευμένοι και να μην θέλετε κιόλας να το μάθουν κι όλοι οι υπόλοιποι και ταυτόχρονα να καταπιέζετε αυτό που νιώθετε? Εντάξει, ναι. Πώς την παλέψετε, βασικά? Η Όλγα ήταν καλύτερη σε αυτό. Ναι, ήταν λίγο περίεργο. Δηλαδή, θυμάμαι στιγμές που έπαιζε κανονικά η κάμερα και κατά λάθος πήγαινα να τον αγκαλιάσω στο Στυλιανό και ήμουν με το σφασί, ναι, φιλαράκι. Το γύρναγες. Όλα καλά. Το γύρναγες δηλαδή. Ναι, προσπαθούσα να το γυρίσω. Εν τω μεταξύ θυμάμαι τώρα στιγμές που ήμασταν στα πλατό, που ήταν πάρα πολλές ώρες στα πλατό. Και στεκόταν μπροστά μου Στυλιανός και μου ρίχνε ματιές και μου κάνει καρδούλες πίσω από την πλάτη. Και λέω τώρα να το πιάσει αυτό καμιά κάμερα. Εντάξει, αυτό το είναι και λίγο. Είναι πολύ ωραίο αυτό, γιατί δίνει και μία έτσι. Μία ένταση στη σχέση. Ναι, είχε πλάκα. Τι άλλους κώδικες είχατε? Από ό,τι βλέπεις, δεν μπορούσα να το κρατήσω και πολύ. Μου ξεφεύγαν πράγματα, αλλά εντάξει. Ρε παιδί μου, το βράδυ, ας πούμε, στο σπίτι, κοιμόσασταν μαζί? Τι. Σιωπή. Ναι, στα ρεπό κάποιες φορές ναι. Όταν ξέραμε ότι δεν έχουμε γύρισμα την επόμενη μέρα, κάποιες φορές ναι. Αλλά δεν ήταν βασανιστικό αυτό να είσαι τόσο ερωτευμένη, ρε Όλγα, να είναι δίπλα σου και να μην μπορείς να πας? Κάναμε υπομονή.
Εντάξει. Ήταν λίγο επίφοβο να ξυπνήσουμε μαζί με κάμερες. Και... Βασικά, εγώ δεν ήθελα να φανεί προς τα έξω κάτι πιο βρώμικο, ας πούμε, κάτι... Αυτό δεν υπήρχε περίπτωση να συμβεί έτσι κι αλλιώς, ναι, γιατί είσαστε πάρα ήταν, πολύ... Δηλαδή, μας δεν ήταν αυτό το σκεπτικό και δεν θέλαμε να βγει κάτι τέτοιο προς τα έξω και να σχολιάζεται με τέτοιο τρόπο, γιατί δεν ήταν κάτι... Πέρασε από το μυαλό σας ότι μπορεί κάποιος που δεν πολύ συμπαθεί, π.χ. το Στυλιανό, τηλεθεατής που ενδεχομένως θα ψηφίσει και θα χρησιμοποιηθεί η ψήφος σε κέρυες έτσι, δοκιμασίες, μάλλον στον τελικό, μπορεί ας πούμε να μην να σε παρασύρει και σένα. Σκέφτηκες αυτό. Καταρχάς, εγώ δεν σκεφτόμουν ότι θα φτάσω στο τελικό. Οπότε δεν σκεφτόμουν να είμαι με τον Στυλιανό. Οπότε ποιος θα ψηφίσει για μένα. Σε καμία περίπτωση δεν σκεφτόμουν. Όχι, άλλο λέω ότι αν ο Στυλιανός δεν είναι τόσο συμπαθής, γιατί δεν αρέσουμε σε όλους. Ναι. Μια μερίδα κοινού μπορεί να μην το συμπαθεί. Να μην με παρασύρει και εμένα αυτό. Καλή, είχαν ολόκληρη την Κύπρο από πίσω. Καλά. Συγγνώμη κιόλα. Εμένα δεν μου είχε περάσει καθόλου αυτό από το μυαλό. Γενικά, όσο ήμουν μέσα στο παιχνίδι, δεν σκεφτόμουν. Δεν το καταλάβατε, δεν το είχα συνειδητοποιήσει ότι μας βλέπει κόσμος. Δηλαδή, απλά ήμασταν εκεί μέσα, ήμασταν σε ένα παράλληλο σύμπαν και δεν σκεφτόμασταν τόσο το τι θα δει ο τηλεθεατής και πώς θα μας δει και τι θα σκεφτεί. Ναι, αλλά στο οπότε... να κρύψεις τις σχέσεις όμως, το έκανες για να μην το μάθει το Πανελλήνιο. Ήταν η όλη φάση. Δηλαδή, δεν ήταν μόνο για τον τηλεθεατή, ήταν και για τους κριτές, για το πώς μας βλέπουν. Δηλαδή, δεν ήθελα να επηρεαστεί ο Στυλιανός από εμένα ή εγώ από εκείνον. Πάνω στο επαγγελματικό κομμάτι. Οπότε πιο πολύ γι' αυτό το κρατούσαμε κρυφό. Εσύ όντως ζήλεψες το Θάνο εκείνη την ημέρα. Όχι, πλάκα κάναμε. Δεν ξέρω έλα που τώρα. Έλα που κάνεις πλάκα. Με Θάνο κάνουμε παρέα, βγαίνουμε ναι, κανονικά. Αλλά μετά έγινε η πολυστερή παρέα. Είμαστε μαζί από τις αρχές. Καλέ και ειδικά... μήνα να κάτσει πάνω, ότι εσύ θα ζηλέψεις. Το αστείο με το Θάνο που δεν έγινε ποτέ είναι ότι στην αρχή όταν τον είδα στο bootcamp από την αρχή, πέρναγα και τον είδα και λέω θα συμπαθώ πολύ εσένα. Και ο Θάνος έμεινε έτσι με πλεμπέ και λέει. Α, και εγώ. Και στην αρχή νόμιζε ο Θάνος ότι του άρεσα. Α, τέλειο. Ότι άρεσα στο... ότι μου άρεσε ο Θάνος. Σου άρεσε εσένα. Ναι, και ήταν, ξεκίνησε κάπως περίεργο η φάση, εντάξει. Καλά πήγε και αυτό. Ο πρώτος που έμαθε ότι είστε μαζί. Όχι, γιατί ο Θάνος έλειπε, είχε αποχωρήσει λίγο. Το είπατε, ποιος ήταν ο πρώτος που το είπατε μέσα στο σπίτι. Δεν είναι ότι το είπα. Το είδα. Δεν άρχισα να το καταλαβαίνω. Δηλαδή ξαφνικά μια μέρα τη φίλησε στο στόμα μπροστά σε όλου. Ο Ντίνος και ο Κωνσταντίνος ήταν, ναι. Ήταν η πρώτη που το ανακαλύψανε ή του το είπατε. Το είδε. Βασικά την επόμενη μέρα μπορεί να το μάθαν όλοι, γιατί δεν το κρύβαμε. Και ποια ήταν εκείνη η στιγμή, ας πούμε, η μέρα, day one που λέμε. Την έριξε έτσι πλάτη και τη φίλησε, γαλλικό. Όπω κάνουν στι ταινίε. Στο Λάλαλαντ, όπω κάνουν. Καλά, αυτό που είχα πει είναι ότι κάναμε έτσι κι αλλιώ μια πλάκα με το Στυλιανό. Μου έδινε κάτι πεταχτά που και που για να δούμε αντιδράσει των παιδιών. Γιατί είμαστε χαζοί. Προετοιμάζατε καλά πάντω. Ναι, ήταν ωραία προετοιμασία. Και μετά απλά το καταλάβανε ότι δεν είναι πια πλάκα. Δηλαδή, ξέρανε πότε είναι το φυλάκι της πλάκας και πότε το πιο σοβαρό. Γιατί ήμασταν μετά συνέχεια μαζί, αγκαλίτσες. Γενικά δεν ήταν καλά. Εμείς το είχαμε μάθει σε ζευγάρι, αλλά μην σας θυμίσω πώς. Στα γεπίκι βέλη, ναι. Σωστά. Ναι, εντάξει. Εγώ ένα ρωτήσω. Υπήρχαν αντιδράσεις μέσα στο σπίτι, γιατί έχουμε δει και σε κάποια άλλα παιχνίδια που μπορεί να λένε ότι το κάνουν επί τούτου. Δηλαδή, δημιουργούν μια σχέση, το κάνουν επί τούτου για να ασχολούνται μαζί τους. Είχατε δει τέτοιες περίεργες αντιδράσεις μέσα στο σπίτι από κάποια παιχνίδια. Παιδιά. Όχι, γι' αυτό το λόγο δεν κάναμε κάτι on camera για να, πουν, να έχουν αυτό το δικαίωμα να το πουν τα παιδιά. Άλλος ένας λόγος λοιπόν. Άρα ήταν από τους λόγους που ίσως το κρατάμε ήταν κρυφό. Γενικά να μην... Ήταν για εμάς, δεν ήταν για κάποιον άλλο να το μάθει. Το ζούσαμε μόνοι μας. Οπότε... Κάνετε παρέα με άλλα παιδιά του GNTM. Ναι, κάνουμε πολύ παρέα με τη Μαρία, την Αγάπη, τον Θοδωρή, τον Ηλία, τον Θάνο, τον Ηλία, τον Σαββρώτη. Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνο. Εννοείται. Και το Φίλιππο του Κωνσταντίνου, εντάξει. Ναι. Πάνω πακέτο. Τα άλλα παιδιά δεν έτυχε. Τους είδαμε στον τελικό. Αλλά δεν έτυχε. Είναι, να πούμε. Δεν είναι ότι. Εννοείται ότι θα πούμε, αν τύχει κάτι, να απαντήσουμε σε κανένα story, να πούμε κανένα γεια και αυτά. Απλά παρέα, παρέα κάνουμε με τα άτομα που είπαμε.